Οι τρεις πρωταγωνιστές της περίεργης υπόθεσης που θορύβησε την αστυνομία στο Ηράκλειο όσο και την αντιτρομοκρατική οδηγούνται στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου. Πρώτος βγαίνει από το όχημα της ασφάλειας ο 60χρονος γνωστός ποινικός με ισχυρές διασυνδέσεις στον αντεξουσιαστικό χώρο. Η εμπλοκή του σε υπόθεση εκβίασης, η οποία αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία επιχειρηματία, κινητοποίησε και την αντιτρομοκρατική, όπου διαβιβάστηκαν τα στοιχεία της υπόθεσης, καθώς οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ηρακλείου τον αναγνώρισαν. Το ΛΕΑΣ μου υποστηρίζει ότι δεν έχει υποπέσει κανένα ποινικό αδίκημα. Η όλη διαφορά είναι διαφορά αστικής φύσεως. Αύριο απολογείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 30χρονος και ένας 74χρονος τον επιστράτευσαν προκειμένου να στείλουν μήνυμα στον επιχειρηματία με τον οποίο είχαν διαφορές για ένα ακίνητο στο πλέον κεντρικό εμπορικό σημείο του Ηρακλείου. Ο 60χρονος, ο οποίος δηλώνει ακροαριστερών πεπιθήσεων, βρέθηκε στην Κρήτη την τελευταία εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να επικοινώνησε αρχικά με τον δικηγόρο του επιχειρηματία που έκανε την καταγγελία. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τη σύλληψη των εμπλεκομένων, η οποία οδήγησε την ασφάλεια στην αποκάλυψη για την εμπλοκή του 60χρονου. Ο ίδιος πάντως, μέσω του συνηγόρου του, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση. Μάλιστα και οι συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι βρέθηκαν επίσης ενώπιον του εισαγγελέα, αρνούνται ακόμη και ότι γνωρίζονται με τον 60χρονο. Ο εισαγγελέας πάντως άσκησε σε βάρος όλων των εμπλεκομένων δίωξη για εκβίαση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ η απολογία τους ορίστηκε για την Παρασκευή. Και νομίζω από την εξέλιξη την αυριανή θα φανεί ότι πράγματι όσα είπε, τουλάχιστον προφορικά ενώπιον του εισαγγελέα χθες, κατά την άσκηση ποινικής δίωξης θα αποδειχθούν βάσιμα.